έχει να κάνει σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να εισαχθούν οι πανελλήνιες σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και έχει να κάνει και σχετικά με την κατώτερη βάση εισαγωγής, την ΕΒΕ, η οποία αστερεί από πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας μας την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της επιλογής τους. Ακόμα δύο πολύ βασικοί λόγοι για τους οποίους είμαστε κλειστοί σήμερα είναι επειδή την Πέμπτη γίνανε κάποιες προσαγωγές δίπλα στο πρώτο και δεύτερο γενικό σε παιδιά ανήλικα, τα οποία αναγκάστηκαν να πάνε στο τμήμα και να υπογράψουν χαρτιά απολογίας και το ένα και το άλλο, τα οποία ακόμα έχουν γίνει μέχρι και μηνύσεις, οι οποίες θα θέλαμε και έχουμε ζητήσει κιόλας σε αυτές η πορεία που έγινε και κατέληξε στα δικαστήρια, αυτός ήταν ο σκοπός της, να καταργηθούν αυτές οι μηνύσεις. Και θέλουμε κιόλας να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να μην ξαναεπαναληφθεί κάποιο τέτοιο γεγονός. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο το 2023 να βλέπουμε ένοπλους αστυνομικούς, γιατί οι ένοπλοι μπήκανε μέσα στα Λύκεια, να τρομοκρατούν, γιατί αυτό κάναν, τρομοκράτησαν παιδιά τα οποία ήταν ειρηνικά, έχω να πω, γιατί ακούστηκε και αυτό ότι η αστυνομία μπήκε επειδή ήταν βία η κατάληψη. Ήμασταν στην κατάληψη, ήμασταν εδώ πέρα δίπλα. Η κατάληψη ήταν άκρως ειρηνική, δεν συνέβαινε τίποτα. Οπότε είναι απαράδεκτο, έχω να πω, το γεγονός ότι οι ένοπλοι μπήκαν μέσα στο Λύκειο και κυνηγούσαν τα παιδιά. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να περάσει η γενίκευση των Πανελληνίων, ειδικά σε μικρότερες τάξεις, διότι θα είναι δύσκολο και για τους υπόλοιπους. Επιπλέον, με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, θα είναι αρκετά δύσκολο για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πολύ καλή οικονομική κατάσταση, διότι σύμφωνα με τα φροντιστήρια κτλ., ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κόστος απέναντι στην οικογένεια του κάθε παιδιού. Οπότε και με την ιδιωτικοποίηση, πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να τελειώσουμε μια σχολή? Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από πολλούς. Οπότε γι' αυτό κάνουμε έτσι, λίγο να δραστηριοποιηθούμε, να ακουστούμε και να γίνουν τα αιτήματά μας πραγματικότητα.